Πολεονόμος, μάθημα 3. Και εδώ θα δούμε πώς μπορούμε να ορίσουμε τις επιφάνειες των κατοικιών. Η επιλογή αυτή έχει νόημα όταν η οικοδομή που σκοπεύω να μελετήσω είναι η πολυκατοικία, που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά διαμερίσματα, τότε πρέπει οπωσδήποτε να περάσω από την επιλογή αυτή. Επιλέγω καταρχάς τη μελέτη. Τη μελέτη που έχουμε δουλέψει προηγούμενα. Εδώ βλέπω τα τρία επίπεδα της οικοδομής. Και ξεκινάω από το επίπεδο 1. Στο λογιστικό φύλλο εδώ αρχίζω και εισάγω τα στοιχεία της οικοδομής της αντίστοιχης κάτωψης όπως τα βλέπω στην αντίστοιχη κάτωψη. Υπάρχει λοιπόν ένα διαμέρισμα το οποίο είναι 56,7 τετραγωνικά. Υπάρχει ένα δεύτερο διαμέρισμα το οποίο είναι 145 τετραγωνικά. Υπάρχει ένα κλίμα κοστάσιο. Εδώ προσέχω αυτό να το χρεώσω ότι είναι κοινόχρηστος χώρος. Και υπάρχει και κάποιος ημιπαίθριος χώρος. Και εδώ προσέχω να το χρεώσω την αντίστοιχη επιλογή. Εδώ βλέπετε υποχρεωτικά πρέπει να επιλέξω. Δεν μπορώ να πληκτρολογήσω. Ενώ εδώ μπορώ να πληκτρολογήσω οτιδήποτε θέλω. Και προσέχω να βάλω και τις αντίστοιχες επιφάνειες. 23 τετραγωνικά και 45 τετραγωνικά. Βλέπετε ότι αυτόματα το πρόγραμμα έχει ταξινομήσει τις επιφάνειες σε μια σειρά από είδη επιφανειών, όπως ορίζει το αντίστοιχο διάταγμα για τον υπολογισμό των αμοιβών. Εδώ βλέπετε ότι και οι δύο οικοδομές και τα δύο διαμερίσματα μάλλον έχουν χρεωθεί στην κατηγορία αυτή. Εάν εδώ ορίσω ότι αυτό το διαμέρισμα το ένα διαμέρισμα είναι 180 τετραγωνικά, βλέπετε ότι αυτόματα ενημερώνει αντίστοιχα τα σημεία εδώ. Τώρα, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να έρθω να χρεώσω τις επιφάνειες στα υπόλοιπα επίπεδα. Εδώ μπορώ να κάνω το εξής. Με Ctrl Α να επιλέξω και τις τέσσερις γραμμές του λογιστικού φύλου, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του copy γέμισε το clipboard, το πρόχειρο, έρχομαι στο επίπεδο 2, και τώρα κάνω επικόλυση. Οπότε βλέπετε ότι μεταφέρθηκαν οι επιφάνειες. Εδώ αν θέλω διορθώνω και εδώ βάζω 120. Και εδώ βάζω 35. Αντίστοιχα έρχομαι στο επίπεδο 3 και με τον ίδιο τρόπο επικολώ και εδώ έρχομαι και αν θέλω να διαγράψω το διαμέρισμα, αυτό είναι το διαμέρισμα, τότε εδώ στην κεφαλίδα της γραμμής κάνω κλικ. Μαυρίζει όλη η γραμμή και στη συνέχεια έρχομαι και κάνω κλικ στο εικονίδιο της διαγραφής. Η συνολική μου οικοδομή λοιπόν είναι 775 τετραγωνικά όσον αφορά τις κατοικίες. Έτσι, θα δούμε στη συνέχεια ότι μπορώ στον σημαντικό προϋπολογισμό να έρθω να προσθέσω και γραφεία ή οτιδήποτε άλλο. Θυμάμαι πάλι να σώσω.